Οι φήμες για την επανασύνδεση του Αντώνη Ρέμου με την Ζέτα Μακρυπούλια φούδωσαν ακόμα περισσότερο την περασμένη Παρασκευή, όταν η γνωστή ηθοποιός πέρασε την είσοδο του Αθηνών Αρένα για να παρακολουθήσει το σοου του πρώην, όρκο δεν θα πάρω, αγαπημένου της. Οι θάμονες του κέντρου έμειναν με ανοιχτό το στόμα, ενώ άλλοι άρχισαν να βγάζουν αφρούς όταν είδαν την Ζέτα Μακρυπούλια να κάθεται στο πρώτο τραπέζι, μία μόλις καυτή άνασα μακριά από τον βάρδο πρόεδρο Αντώνη Ρέμο. Οι ματιές που αντάλλασαν οι δύο τους ήταν γεμάτες υποσχέσεις συμπυγμένου πάθος, κρυφά μηνύματα και ερωτικά φωτισμένα. Ο τρόπος με τον οποίο η Ζέτα έχινε το ουίσκι στο ποτήρι της έκρυβε χιλιάδες μηνύματα με μοναδικό παραλήπτη τον Αντώνη. Το ξετσοφλίλισμα των θυστικιών με τα δάκτυλά της κάθε άλλο παρά αθώο ήταν, ενώ ακόμα και το σπάσιμο του καρπιού της την ώρα που έριχνε λούδια στη πίστα υποδήλωνε την άνοδο της λιμπιδό της εκείνη τη στιγμή. Ο Αντώνης δεν θα μπορούσε να μείνει άπραγος. Απάντησε στο ερωτικό παιχνίδι της γάτας και του πουδικιού στον οποίον είχε επιδοθεί η Ζέτα. Παιχνίδιζε με την άκρη του σκληρού του μικροφόνου, με το παιχνίδισμα να γίνεται πιο έντονο στις μπαλάδες, που και αυτές με τη σειρά της ήταν λες και απευθυνόταν απευθείας στη Ζέτα. Ακόμα και η καθαρίστρια του κέντρου μας αποκάλυψε ότι ο Αντώνης στο καμαρίνι του έκανε σαν αμούστακο παιδί όταν έμαθε ότι η αγαπημένη του Ζέτα ήταν καθοντών για το κέντρο. Πότε θα δούμε Στεφάνια ρε Αντώνη? Πότε θα τον πάρεις επιτέλους το κορίτσι και σταμάτα να τον πεντεύεις?